Και το σημερινό παιχνίδι, ναι, για να δώσουμε και ένα παράδειγμα, είχαμε 2-3 μεγάλες ευκαιρίες εμείς, 2-3 μεγάλες ευκαιρίες. Η ΑΕΚ καταφέραμε να σκοράρουμε 3 γκολ, βάλανε 2 στη Λαμία, είχαμε 7 μεγάλες ευκαιρίες και δεν μπορούσαμε με ένταση να βάλουμε την μπάλα στην εστία. Σήμερα το κάναμε, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έχω πει ότι θα πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και αυτή είναι η δική μας λογική που κρατάμε. Δεν θέλω να μιλήσω για τον τίτλο, θέλω να μιλήσω όμως για την υποστήριξη, γιατί είναι φυσιολογικό. Παίξαμε στην έδρα της ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και είναι φυσιολογικό να υπάρχει μεγαλύτερη πίεση όταν έχει 40.000 κόσμο ή όσος κόσμος βρίσκεται στο γήπεδο, να υποστηρίζει την ομάδα του, να οδηγεί τον διαιτητή ενδεχομένως σε κάποια λάθη. Και ήταν τελείως διαφορετική η αίσθηση σήμερα του να βρίσκεσαι στην Τούμπα και να έχεις αυτή την ενέργεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν παίζουμε στο γήπεδο απλά 11 εναντίον 11. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μετράνε στη συνολική εικόνα και την έκβαση ενός παιχνιδιού. 2017-18, you didn't think to send a video to BBC to see how AEK stole the title. Thank you. Το 2017-18 δεν στείλατε ένα βίντεο στο BBC για να δείτε πώς έκλειψε το πρωτάθλημα η AEK. Ευχαριστούμε.